Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 25 Οκτώβρη Και περιμένουμε, όχι το νέο πρόμο, το ίδιο πρόμο από την αιήα. έχουμε Το Ultimate Scream, περιμένουμε όμως τη νέα εντεκάδα Λογικά που θα μπει σήμερα Οπότε περιμένουμε και άλλο content Ίσως και στα objectives καινούριο content Και σίγουρα θα περιμένουμε και κάποια SBCs Όπως ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και είχαμε το Miller και το Navas, Λογικά μάλλον θα έχουμε άλλε δύο τέτοιες κάρτες. Μόλι πήγε 8 η ώρα, μπαίνουμε στο μενού για να δούμε τι θα έχουμε. Για να δούμε τι εικόνα θα μα δείξει τώρα το, το παιχνίδι. σω μα δείξει την 11 εδώ στο loading screen. σω λέω, αλλά η AE είσαι, μπορεί και να μην τη δείξει. Και έχουμε έναν Ρομπέρτο Φερμίνο μπροστά μα. Έναν Insigne στα objectives, έναν Ozil no Cross. Squad building challenges. Μόνο που είδα πρώτη κάρτα το Φερμίνο. <laughs> δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλήθεια, δεν θέλω κάτι άλλο. Βέβαια, πρέπει να την πετύχουμε για να μπορέσω να έχω το Φερμίνο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα δεν κοιτάμε αυτό τώρα αυτή τη στιγμή για να δούμε τι έχουμε στα objectives. Έχουμε ένα Screamozil, το οποίο η κάρτα defended, δεν φαίνεται, δεν μπορώ να μπορώ να δω, τα in-game stats του. Αλλά τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να, βάλεις, να κάνεις 10 assist σε online mystery ball match. Ε, πρέπει να κάνεις 10 assist σε, με through balls στα squad battles τουλάχιστον στο semi pro, αυτό είναι πανεύκολο. Ε, 10 goal. Ε, Χρησιμοποιώντα γερμανού στα rivals και αυτό σχετικά εύκολο εφόσον δεν είναι και first owner μπορείτε να του αγοράσετε ε, assist με, χρησιμοποιώντας παίκτε με το πολύ 70 physical και το λιγότερο 80 passing σε τρία rivals wins αυτό είναι λίγο δυσκολάκι ίσως επειδή θέλει και wins και εδώ να βάλετε ένα chip shot με Premier League παίκτε σε δύο διαφορετικά rivals παιχνίδια όχι νίκες βέβαια εδώ πέρα σχετικά εύκολο να κάνεις τον νοζιλ, η κάρτα του φαίνεται ok έχει ok pace, ok shooting, πολύ καλό passing και καλό dribbling από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια super meta κάρτα, αλλά είναι πολύ εύκολο από ό,τι φαίνεται να την πάρει. Είναι... Πιστεύω ότι ο Τζέκο έχει πιο δύσκολα και πιο πολλά objectives να κάνει. Νομίζω δεν είχαμε κάτι άλλο από το συγκεκριμένο πρόμο. Αν δεν κάνω λάθο, εντάξει, τα week 5 βγαίνουν προφανώ. Εγώ δεν τα έχω κάνει όλα αυτά. Αλλά έχουν βγει τώρα και τα week 5. Και πάμε στα. Ε, Πώ τα λένε, για να δούμε στα... τι έχουμε εδώ πέρα. Στα live, στο live content. Λοιπόν, όχι στο live, στο Ultimate Scream, συγγνώμη. Έχουμε το Frankenstein's Monster. Βλέπω έναν παίκτη μόνο. εδώ δίνει Prime Mix Players Pack. Εδώ δίνει Premium Electro Players Pack. Και εδώ έχουμε έναν Draxler, ο οποίος είναι γερμανός από την πάρη Μια λίγο rare κάρτα σε σχέση με το ποια χώρα είναι. 5 weak foot μάλιστα, 4 skill medium, medium, 1.87 είναι ο Draxler και έχει ένα ok pace, ένα shooting το οποίο φτιάχνεται με και με style, έχει πολύ καλό shot power και καλά long shots και ok η attacking position, το finishing είναι λίγο πιο κάτω από τα υπόλοιπα αλλά φτιάχνεται με και με style όπως είπαμε. Το passing είναι καλό το short pass και έχει και καλό vision. Το long pass θέλει λίγο δουλειά και τα υπόλοιπα και το curve σίγουρα. Το dribbling είναι πάρα πολύ καλό αν εξαιρέσουμε το balance που είναι λίγο πιο κάτω από τα υπόλοιπα αλλά σχετικά έχει ένα πολύ καλό dribbling. Defending έχει 71 το μεταξύ. Βέβαια το defensive awareness που είναι το παλιό marking δεν έχει πολύ εκεί. Αλλά στα υπόλοιπα θα μπορούσε να, να είναι σαν attacking minded CM. Θα μπορούσε να είναι αυτό ο παίκτη. Και έχει πολύ καλό physical παιδιά. Έχει και strength και stamina και jumping. Αυτή η κάρτα μπορεί να παίξει από cam μέχρι CM. Ίσως και CDM αν θέλει να τσιζάρει το παιχνίδι και Παίζει με έναν πολύ αμυντικό CDM και έχει τον Draxler δίπλα, δεν θα ήταν άσχημο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλούτσικη κάρτα. Πάμε να δούμε τι θέλει. Βλέπω τρία segments. Έχουμε μια 85 ομάδα θέλει έναν παίκτη από τη Λίγκα, έναν Team of the Week και 70 chemistry. Έχουμε μια 86 ομάδα που θέλει έναν Γερμανό και απλά 70 chemistry. Και έχουμε και μια 85 ρα ομάδα θέλει δύο παίκτε από Ligue 1, έναν Team of the Week και 75 chemistry. Εδώ πάλι θεωρώ ότι έχει, έχει δώσει πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχει ανεβάσει πολύ το value τη κάρτα. Θα μπορούσε να έχει. 3,85 θα μπορούσε να έχει και, και 2,85 με 84 πάλι φέρει εγώ το βρίσκω. 2,85 και 1,86 με 2 team of the week. Πάλι μιλάμε για πάνω από 200.000. Πάνω από 200.000 σε μια τρέλια κάρτα η οποία είναι ναι, μεν καλή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό, έτσι. Έχει πολλά καλά. Ίσως μέσα στο παιχνίδι δεν είναι οπί, αν και το αμφιβάλλω, δεν έχει το μέτα του παιχνιδιού. Έλεγχε είναι καλή κάρτα, δεν θα είναι κακή κάρτα σίγουρα, αλλά δεν έχει το μέτα του παιχνιδιού, πιστεύω. Δεν είναι πολύ διαφορετική γιατί έχει και το ύψο, έχει καλό physical, έχει medium medium, έχει 5 weak foot. Δεν είναι κακή κάρτα, αλλά νομίζω ότι η hey, EA εδώ πάλι σκοτώνει το SBC ίσω όχι μόνο πάνω από 200.000, ίσω αγγίζει και τα χιλιάρικα, νομίζω. Γιατί ο Μίλνερ ήταν με μία Team of the Week, αν δεν κάνω λάθο, 3.85. Εδώ έχουμε δύο Team of the Week και μία 86 και δύο 85. Ρ. Αυτό είναι λίγο too much. Νομίζω είναι too much, ενώ είναι καλή κάρτα, ξεφεύγει κάπω. Στα live, για να δούμε αν έχουμε κάτι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι στα live, όχι. Στα live έχουμε τα ίδια. Οπότε έχουμε τα objectives, έχουμε δύο. Ε, SBC που μπορούμε να κάνουμε για πακέτα και έχουμε και το Scream Draxler, ο οποίο φαίνεται όπω είπα καλή κάρτα, αλλά για μένα είναι overpriced. Δεν νομίζω ότι θα τον έκανα εγώ προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα τον κάνω εγώ προσωπικά, βασικά από την αλήθεια. Οπότε, ναι, αυτή είναι η δικιά μου άποψη για την κάρτα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κάρτα. Αν έχει coins και θέλει να το δοκιμάσει, να τα χαλάσει, ταιριάζει πολύ στην ομάδα σου, γιατί με ένα προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν ταιριάζει. Ε, σω αξίζει, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον λίγο overpriced, έω πολύ. Λοιπόν, πάμε να κάνω αυτά τα δύο SBC να ανοίξουμε τα πακετάκια και να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, έκανα το ένα από τα δύο, έκανα το Van Helsingborg, το οποίο είναι αρκετά εύκολο, δεν θέλει, θέλει μόνο τρει gold παίκτε και αν έχετε σου το βγάζετε πανεύκολα. Προφανώ και δεν αγόρασα κάτι, όλα αυτά τα είχα. Βάζει και τρει άκυρου, αν έχει του Σουηδού που δίνουν το chemistry, βάζει και τρει άκυρου gold και είσαι κομπλέ. Αυτό θα το κάνω, το άλλο δεν νομίζω ότι θα το κάνω, τουλάχιστον για τώρα δεν αξίζει ούτε το άλλο BC. Θέλει 80 rating και δίνει ένα prime mix players pack το οποίο είναι αρκετά κακό pack. Εδώ κοιτάξτε, και επίση Εκτό ότι θέλει 80 rating, έχει και περίεργα ε, requirements. Έχει θέλει έναν Ιταλό ακριβώ, έναν Γερμανό ακριβώ, έναν Άγγλο ακριβώ και έναν Γάλλο ακριβώ. Λε και είναι ανέκδοτο αυτό το SBC πραγματικά. Ε, δεν θα το κάνω, τουλάχιστον για τώρα. Θα δούμε αν θα το κάνω γενικά στο account. Πάμε να ανοίξουμε το πακέτο και να κλείσουμε λέγοντά σα την, 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 Ultimate Scream την καινούργια την 11 γιατί δεν την είπαμε. Είδα μόνο το Φιρμίνο, τον Mertens, όχι τον Insigne και τον. Ποιον άλλον είχε. Δεν θυμάμαι ποιον άλλον είχε. Για να δούμε αν θα έχουμε κάτι εδώ το πακέτο. Δεν έχουμε κάτι εδώ το πακέτο εδώ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ στο Foodbin Θα σα βάλω κι εγώ να. Θα σα βάλω μάλλον ένα τετραγωνάκι κάπου με, στην εικόνα μπαγί. Όχι, okay, δεν πάει να μου βγει κά, κάτι εδώ μπαγή, μπαγί. Λογικά. Α, όχι, όχι, ούτε χιλιά Λοιπόν, του βάζουμε όλου αυτού στο club. Αυτό το transfer list. Και για να δούμε λίγο την εικόνα. Να δω κι εγώ τι, έχουν, τι έχει βγει αυτή τη στιγμή. Γιατί και εγώ δεν τα έχω δει όπω σα είπα. Λοιπόν, δεν έχει βγει ούτε στο Foodbin ακόμα. Λοιπόν, βρήκα την εικόνα στο, στο Twitter τη EA. Προφανώ, λοιπόν, είμα... είδαμε τον Cross, είδαμε τον Insigne, είδαμε τον Firmino μπροστά. Είναι καλέ κάρτε. Μπορώ να πω. Εννοείται και η πρώτη δεκάδα ήταν καλέ. Και συνεχίζει με τον Ιάγκο Άσπα ο οποίο έχει ωραία stats. Φαίνεται και αυτό ο all-around πολύ για την επίθεση. Έχει τον Παγέ ο οποίο επιστρέφει με δυνατά stats. Ο Παγέ, ωραία stats για καμ για... φαίνονται. Έχουμε τον Καμέρο, ο οποίο επίση έχει αρκετά καλά stats, έχει 87 pace κτλ. Καλό dribbling. Ο Trippier, ο οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, right back, γιατί είναι Άγγλο και παίζει στην Ατλέτικο. Και έχουμε επίση άλλη μια κάρτα, η οποία έβγαλε μια uniform και έχει ξετρελάνει του πάντε. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει βγάλει την uniform, είναι ο Αντάματρα, ωραία. Προφανώ είναι τρομερή κάρτα αυτή, γιατί του προσθέτει shooting που δεν είχε, του προσθέτει τρελό dribbling. 98 pace, παιδιά, εντάξει. Αυτή η κάρτα πραγματικά θα προκαλεί τρόμο, νομίζω. Όποιο την έχει αυτή την κάρτα. Θα σκορπάει τρόμο στι άμυνε, πραγματικά. Έχει έναν Σεν Τζαστ. Σεν Τζαστ, δεν ξέρω πώ διαβάζεται ο παίκτη. Είναι από την Μάιντζ, Ολλανδό. Σέντερ με 84 πέι. Μάλιστα. Ολλανδό. Ολλανδό. Οκ. Ε, okay. Ο Μεντέλ, ο οποίο παίζει στην Πολώνια πλέον. Ο οποίο, εντάξει, αρκετά μέτρια κάρτα μπορώ να πω από τι υπόλοιπε 10. Και ο Λατσάλτ που είναι λέμε 90 pace και αυτούς οι δύο τελευταίες είναι ψηλομέτρες κάρτες, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Οι υπόλοιπε πάλι έχουν αρκετό ενδιαφέρον, είναι περισσότερες, μιλάμε για 7-8 κάρτες που είναι όχι απλά usable, μπορεί να είναι και OP. Οπότε έχουμε άλλε ε, 11 κάρτε οι οποίε είναι αρκετά ωραίε, μπορώ να πω. Γενικά είναι ένα καλό πρόμο, αν και θα ήθελα από την λίγο, καλύτερα, λίγο πιο value for money SBC. Δεν λέω να μα χαρίζει του παίκτε, αλλά να έχει λίγο πιο value for money SBC και να, ε, να, έχει περισσότερα SBC. Εγώ και λίγο περισσότερα SBC λίγο περισσότερου παίκτε, περισσότερα πράγματα να κάνουμε, όχι μόνο πακέτα και συνέχεια πακέτα. Αλλά αυτό είναι το πρόμο. Δεν είναι κακό πρόμο παρόλα αυτά, γιατί και οι παίκτε που όπω είπα υπάρχουν στα πακέτα είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Like αν σα άρεσε. Πείτε μου στα σχολεία αν σα άρεσε ο Dracula και αν θα το κάνετε. Subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα και θα το πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, για χαρά.